μπάλα ο Νινούα. Μοίρασε αριστερά τώρα ο Πόποβιτς τον Κορέα. Η σέντρα, η κεφαλιά έξω. Πρώτη καλή στιγμή για την ανόρθωση με τον Αναστάσιο Μότι. Έχει αριστερά τον Κορέα. Κάνει αυτό στην σέντρα. Δεν μπορέσε ο Κατσάραβα. Μαζεύει εύκολα ο Καϊρίνος. Η διαγώνια παλιά στον Καλτσά. Θα κάνει προσποίηση και σέντρα στο δεύτερο δοκάριο Κορέα. Επαναφέρει, διώχνει ο Γαβρίλ. Ο Κατσαράβα το γυριστό πάνω από την εστία του Καϊρίνου. Βγάζει μια πάσα έξω από την περιοχή. Ο Μπουσουλάζιτς διώχνει. Ο Μενελάου. Στην συνέχεια ο Σιλβέστρου. Η σέντρα βγήκε για το Ράζιτς. Πίσω του είναι ο Ρισβάνης. Γύρισε ο Ράζιτς. Προσπαθεί να περάσει εκεί. Γίνεται το σούτ εξωτερική πλευρά των δικτύων. Κρατάει και πάει στη γωνία. Κάνει την σέντρα. Είναι καλή. Το σούτ ο Πόποβιτς με τη μία πάνω στον Καϊρίνο. Στο 40 λεπτό. Ο Δημητρίου στο πλάγιο. Μενελάου και Ράζιτς. Γυρίζει το αριστερό σούτ πάνω από την εστία του Τζουρ. Ο Καϊρίνος. Κατέβασε ο Κατσαράβα. Μένει ανόρθωση μπροστά. Κατσαράβα. Έπαιξε με τον Μότι, ο Πόποβιτς θα περάσει, θα κάνει το γύρισμα. Μέσα είναι η μπάλα, έδωξε ο Καϊρίνος. Ράζιτς. Πολύ καλή πάσα του, ευκαιρία για την Καρμιώτισσα. Το σούτ αποκρούησε κόρνερ ο Τζουρ. Γυρίζει και κάνει σωστή πάσα στον Πόποβιτς, αυτό στον Ουάρτα, πλάγια στην περιοχή. Ουάρτα έκανε μια προσποίηση, ευνοήθηκε από την κόντρα, κάνει το γύρισμα, διώχνει ο Καϊρίνος. Κόρνερ στην συνέχεια από το Μαμίδ. Ο Ορφανίδης πήρε θέση ο Ράζιτς και κάνει την κεφαλιά. Έξω η μπάλα, διπλή ευκαιρία, μεγάλη απόκρουση του Τζουρ στο 58. Καρμιώτισσα με Ράζιτς, κοιτάξτε εδώ, πολύ μεγάλη απόκρουση. Και ο Μότης εκτελέστηκε το κόρνερ, κεφαλιά στο δοκάρι από τον Κατσαράβα. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. Εδώ το δοκάρι του Κατσαράβα. Για να δούμε εδώ, θα γίνει το γκολ από τον Μότη στο 63 λεπτό. Πολύ καλή ενέργεια, εξαιρετικό τελείωμα, υποδειγματικό και 1-0 η ανόρθωση με Αναστάσιο Μότι. Πάμε να δούμε ξανά, δεν υπάρχει offside, έφυγε πίσω από την άμυνα, στην πλάτη. Ψύχρεμος, κάνει το τελείωμα. Σε καμιά περίπτωση δεν πανικοβλήθηκε. Είχε μία-δύο καλές περιπτώσεις για να σκοράρει, ειδικά στην φάση του περιπτώσεων. Θα δούμε εδώ τον Χουσμπάουερ, φάουλ, αφήνει ο διαιτητής σωστά, ο Πόποβιτς, στρώνει στον Ουάρτα και 2-0 η ανόρθωση. Πρώτο ανεπίσημο τεπούτο σήμερα με γκολ για τον Αμίρ Ουάρτα στο 64 λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό, 1,5 λεπτό η ανόρθωση βρίσκει τα δίχτυα του Καϊρίνου δύο φορές. Ένα πολύ χρήσιμο φιλικό για την ανόρθωση του Τιμούρ και Σπάγια. Ενέργεια από τον Μότι. Το shoot goal! Εξαιρετικό από τον Ουάρτα στο 66, 3-0 η ανόρθωση. Να απολαύσουμε και πάλι τον Αμίρ Ουάρτα. Κοιτάξτε, από το ύψος της περιοχής. Απίστευτο goal, πραγματικά. Του ετοιμάζει ο Μότης στον Ουάρτα. Είναι αυτοί οι δύο που κλέβουν την παράσταση απόψε. Ένα σούτ, την μπάλα έξω, πολύ καλό σούτ από τον Ανδρέα Χρήστου στο 76 λεπτό. Ο Λουκά θα κάνει το σούτ, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Καϊρίνου και πάει στα δίχτυα. Γκολ πρώτο και για τον Λουκά στο 84 λεπτό. Από πολύ μακριά επιχείρηση το δυνατό σούτ με το αριστερό του πόδι. Ξανά και ξανά το γκολ του Θεοφάνη Λουκά. Ήταν δυνατό το σούτ. Ο Χριστοφή είναι που θα κάνει την πάσα στο Γεμπλή. Προσποίηση, σούτ, γκολ, 4-1 μειώνει η Καρμιώτισσα. Δεν μπορούσε ο Παπαδόπουλος.
Έκανε την προσποίηση ο Γεμπλή και κάνει το 4-1 στο 85. Ο Κιούρτις Γεμπλή. Κάνει κίνηση ο Μότης μπροστά του. Μότης και πάλι στον Ουάρτα. Πόποβιτς για τον Ουάρτα. Πόποβιτς 5-1. Δικαιούται και αυτός γκολ. Και με αυτό θα πέσει η αυλαία του φιλικού. 5-1 η ανόρθωση. Ένα πολύ χρήσιμο φιλικό. Το τελευταίο γκολ της ανόρθωσης.